Τι μας απαιτεί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1066. Σελίδα 1066 είναι η επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 11. Σελίδα 1066 προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο ΙΑ. Εβραίους, κεφάλαιο 11. Είναι δε η πίστης, ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων, διότι δια ταύτης έλαβον καλή μαρτυρία υπερσπίτερη. Διαπίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκτενωμένων. Διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεόν καλύτερα θυσία παρά τον Κάιν, για της οποίας σε μαρτυρήθηκε ότι το δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωσε μαρτυρία περί των δώρων αυτού και δι' αυτής και έτη αποθανών έτη λαλή. Διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ, για να μην είδη θάνατον και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθηκε ότι ευηρέστησεν εις τον Θεόν. Χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει της εις αυτόν. Διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύσει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εκτιτούντας αυτόν. Διαπίστεως ο Νόε ειδοποιηθεί στεόθεν περί των μη βλεπωμένων έτη εφοβήθη και κατεσκεύασε κυβωτών προς σωτηρίαν του οίκου αυτού. Διείς κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Διαπίστεως υπήκουσε ο Αβραάμ ότε εκαλείτο να εξέλθει στον τόπο τον οποίο έμενε να λάβει στην κληρονομία και εξήλθε μη εξέβρον που υπάρχει. Διαπίστεως παρόχησε τη στιγμή της επαγγελίας ως ξένη, κατοικήσασεν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συμπληρωνόμων της αυτής επαγγελίας, διότι περιέμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Και από το εδάφιο 32 αγγλική, εδάφιο 32, και τι έτσι να λέγω, διότι θέλει με λήψη ο καιρός διηγούμενων περιγεδεών, Βαράκτε και Σαμψών, η Εφθάε, Δαβίδτε και Σαμουήλ και των προφητών, ήτινες δια της πίστεως κατεπολέμησαν βασιλείας, εργάστησαν δικαιοσύνη, επέτυχον τας επαγγελίας, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυροί εν πολέμου, έτρεψαν ισχυγήν στρατεύματα αλωτρίων, έλαβαν οι γυναίκες τους νεκρούς αυτών αναστηθέντας, άλλοι δε βασανίστησαν, μη δεχθέντε στην απολύτωση, δια να αξιοδώσει καλυτέρας αναστάσεως. Άλλοι δε ευδοκίμασαν εμπεγμούς και μάστιγας, έτι δε και θεσμά και φυλακή, ελιδοβολήθησαν, επριονίστησαν, επειράστησαν με σφαγή μαχαίρας απέθανον, περιεπλανήθησαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα εγών, ιστερούμενοι, φλιβόμενοι, κακουχούμενοι, των οποίων δεν είτο ο άξιος ο κόσμος, πλανούμενοι και ενερμίες και όρεση και σπηλαίης και τρύπες της γης, και ούτι πάντες, αν και έλαβον καλή μαρτυρία δια της πίστεως, δεν απέλασαν την επαγγελία. Διότι ο Θεός προέβλεψε καλύτερον την περιημών, δια να μην λάβωσι την τελειότητα χωρίς ημών αυτού. Αδελφοί αγαπητοί, χωρίς πίστεως δεν δύναται να ευαρεστήσει της εις τον Θεό. Χωρίς την πίστη, κανείς δεν μπορεί να κάνει τον Κύριο χαρούμενο. Και ο λόγος, αδελφοί, είναι ότι η πίστη χρειάζεται έτσι ώστε ο άνθρωπος να εκτελεί το Λόγο του Θεού. Χωρίς λοιπόν την πίστη, ο άνθρωπος εν τέλει δεν μπορεί να εκτελέσει τον Λόγο του Θεού. Χωρίς την πίστη, ο άνθρωπος δεν μπορεί καν να μελετήσει τον Λόγο του Θεού. Χωρίς την πίστη, δεν μπορεί ο άνθρωπος να εξερευνήσει τον Θεό. Χωρίς την πίστη, ο άνθρωπος θα ακούει, αλλά όμως αδελφοί εν τέλει
δεν θα εννοεί. Χωρίς την πίστη, ο άνθρωπος θα διαβάζει και δεν θα καταλαβαίνει. Χωρίς την πίστη, ο άνθρωπος θα βλέπει και δεν θα εννοεί. Και θα φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο να γίνει καθώς και οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς, οι οποίοι είδανε το απάβγασμα της δόξης του Θεού επάνω στον Ιησού και δεν πήρανε χαμπάρι. Είδανε θεραπείες. Είδανε να ανοίγουν τα μάτια των τυφλών, να σηκώνονται οι παραλυτικοί, να αναστέλλονται νεκροί. Είδανε τη Βασιλεία του Θεού να ευαγγελίζεται και δεν καταλάβανε τίποτα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μας λέει σήμερα το πρωί ο Κύριος, αδελφοί. Είναι δε η πίστης, ελπιζομένων υπόστασης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Έρχεται λοιπόν σήμερα ο Κύριος να μας δώσει τον ορισμό της πίστης, γιατί στο επόμενο μέρος, αδελφοί, θα δούμε ότι χωρίς την πίστη ο άνθρωπος ποτέ δεν πρόκειται να περπατήσει στα βήματα τα οποία εχάραξε ο Ιησούς. Και έρχεται τώρα εδώ ο Λόγος του Θεού να μας μιλήσει όχι πλέον με θεωρία, αλλά έχετε, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού να μας μιλήσει με πράξη. Έχετε να μας δώσει παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι ευαρέστησαν εις τον Θεό χωρίς καν να έχουν τον Λόγο του Θεού να μελετάνε. Ξεκινώντας από τον Άδε. Εξαιρεί ο Λόγος του Θεού τον Αδάμ και την Εύα, οι οποίοι ναι μεν είχαν απευθείας τον Λόγο του Θεού, είχαν τον Λόγο του Θεού, αλλά η πίστη τους δεν ήταν τόσο ισχυρή έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις αντιρρήσεις επάνω στον Λόγο του Θεού. Δεν ήταν τόσο ισχυρή έτσι ώστε να μπορέσουν να αποκρούσουν τα βέλη του Σατανά τα πεπειρωμένα. Δεν είχαν την ασπίδα της πίστης. Είχαν τον Λόγο. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όμως η ακοή του Λόγου δεν μπόρεσε μέσα στην Εύα αρχικά και στον Αδάμ εν τέλει να αυξήσει τόσο την πίστη έτσι ώστε να μπορέσουν να μηνθούν και να αποκρούσουν τις επιθέσεις του διαβόλου. Και φτάνει τώρα ο Λόγος του Θεού στον άνθρωπο. Ήξεραν πάντοτε όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως από αν είχαν τους προφήτες, τον Λόγο του Θεού, οτιδήποτε, ότι πάντοτε πρέπει να ευχαριστούν τον Κύριο. Ο άνθρωπος δηλαδή, αδελφοί, επειδή γεννήθηκε, δημιουργήθηκε από τον Θεό και μέσα του ο Θεός ενεφύσισε ζωή, ενεφύσισε από το δικό του πνεύμα, ήξερε ο άνθρωπος απ' αρχής ότι η πρώτη υποχρέωση του ανθρώπου είναι πάντοτε να ευχαριστεί τον Θεό. Άρα, αδελφοί, αγαπητοί, η πίστη, το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει είναι να ευχαριστεί ο άνθρωπος τον Θεό. Και είναι αδύνατο να ευχαριστήσει ο καθένας από εμάς τον Θεό αν είναι πίστεως. Άρα, λοιπόν, είναι αποτυχία, η πρώτη αποτυχία στον άνθρωπο είναι η απιστία. Είναι αποτυχημένος ο χριστιανός που απιστεί. Είναι αποτυχημένος ο χριστιανός που ολιγοπιστεί. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να ευχαριστήσει τον Θεό. Είναι αποτυχημένος ο χριστιανός ο οποίος λέει ο Θεός με εγκατέλειψε. Ο Θεός με άφησε. Ο Θεός δεν βλέπει σε μένα πια. Αποτυχημένος χριστιανός. Γιατί αυτός ο χριστιανός δεν δύναται να ευχαριστήσει τον Θεό. Ο Άδη λοιπόν πήγε και θυσίασε από τα πρωτογεννήματά του και η καρδιά του ήταν καθαρή και ευχαρίστησε εις τον Θεό.
Ο δε Κάιν τυπικά πήγε να ευχαριστήσει τον Θεό. Τυπικότατα. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός δεν ευχαριστείται εις τον τύπο. Δεν ευχαριστείται στον τυπικό χριστιανό. Να πάω να κάνω τα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Και βέβαια αυτό έχουμε συνηθίσει να το λέμε για τους ανθρώπους που πάνε να ανάψουν ένα κερί, που πάνε να πάρουν το αντίδωρο, που πάνε τυπικά να ευχαριστήσουν τον Θεό. Όμως, ο Θεός τώρα, αυτό αγαπητοί αδελφοί, το επεκτείνει και σε εμάς. Μπορεί να πηγαίνω στην εκκλησία, γιατί έχω συνηθίσει να πηγαίνω κάθε Κυριακή. Μπορεί να πηγαίνω στην εκκλησία, γιατί έχω συνηθίσει να πηγαίνω κάθε Πέμπτη. Μπορεί να πηγαίνω στην εκκλησία, γιατί είναι μια συνήθεια και έτσι μεγάλωσα, έτσι έμαθα, τώρα πώς να τα αλλάξω, έτσι τα βρήκαμε. Αλλά όμως τώρα, αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος έρχεται να μας πει ότι, παιδί μου, δεν είναι να πηγαίνεις να εκτελείς το λόγο μου γιατί έτσι το βρήκες. Πρέπει να καταλάβεις ότι χωρίς την πίστη στην καρδιά σου είναι αδύνατον να με ευαρεστήσεις. Χωρίς την πίστη να μεγαλώνει μέσα σου είναι αδύνατον να με ευαρεστήσεις. Θα θυσιάζεις και η θυσία σου θα είναι σαν του Κάιν. Δηλαδή, μη αποδεκτή. Δεν μπορώ να την αποδεχτώ. Είναι μια θυσία που δεν μπορεί να μου δώσει χαρά, λέει και ο Θεός. Και συνεχίζει ο λόγος του Θεού. Ο Ενόχ. Τον μετέθεσε ο Θεός για να μην δει το θάνατο. Γιατί, κατάφερε ο Ενόχ δια της πίστεως, αδελφοί, να ευχαριστήσει τον Θεό. Να ευχαριστήσει τον Θεό. Είχε τον Λόγο του Θεού, είχε την Αγία Γραφή. Όχι. Τι είχε όμως. Κατάφερε, αποδεχόμενος το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Θεού μέσα του, να την πιστέψει τόσο δυνατά, μα τόσο δυνατά, που έκανε αδελφοί τον Θεό μοναδικός άνθρωπος. Αυτός και ο Ηλίας. Να τον μεταθέσει ο Θεός, γιατί, για να μην γνωρίσει θάνατο. Πώς, δια της πίστης. Ωραία, πολύ ωραία. Εγώ όμως τώρα, πώς μπορώ να αυξηθώ εις την πίστη. Πώς μπορώ να αυξήσω την πίστη μου. Πολύ ωραία τα ακούμε όλα αυτά. Πολύ ωραία ακούμε ότι ο Θεός επισκέφθηκε τον Νόε μόνο. Όταν η αμαρτία είχε πληγηθεί, όταν οι άνθρωποι δεν βλέπανε πλέον στον Θεό καθόλου και ο Θεός επισκέφθηκε τον Νόε και του είπε, πήγαινε, φτιάξε ένα καράβι και πού να το φτιάξει το καράβι, όχι πάνω σε μια δεξαμενή όπως το φτιάξουν οι άνθρωποι σήμερα, όχι πάνω σε πράγματα που θα είναι εύκολο και κοντά στη θάλασσα για να το ρίξεις μέσα, εκεί που είσαι, εκεί που κατοικείς Νόε. Φτιάξε ένα καράβι, μια κυβωτό, με συγκεκριμένες διαστάσεις, με συγκεκριμένο τρόπο. Θα σου φανερώσω εγώ, έλεγε ο Θεός, και πώς θα τη φτιάξει την κυβωτό. Ο Νόε μήπως ήταν ναυπηγός. Μήπως ο Νόε είχε επιστήμη εις το να φτιάχνει πλοία. Δεν είχε ιδέα. Αλλά ξέρετε, αδελφοί, τι είχε. Κάτι το οποίο σήμερα ο Θεός θέλει να μας δώσει για να αυξηθεί η πίστη μας. Ξέρετε τι.
εμπιστοσύνη στη φωνή του Θεού. Τι σημαίνει εμπιστοσύνη στη φωνή του Θεού? Ότι όταν ακούω τον Κύριο να μου μιλάει, όταν διαβάζω τον Λόγο Του και μου μιλάει στην καρδιά μου, αποδέχομαι τον Λόγο του Θεού με τέτοιο τρόπο, ώστε κανείς δεν μπορεί πλέον να αφαιρέσει τη δύναμη του Λόγου από την καρδιά μου. Όταν ο Νόε άκουσε τη φωνή του Θεού, δεν απίστησε. Δεν είπε, Κύριε, τι λες? Αυτά που μου λες είναι, αγγίζουν τα όρια του παραλόγου. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε αμήν. Και τι έκανε? Βούτυξε τους γιους του. Δεν σκέφτηκε τίποτα. Τι θα μου πει η γυναίκα μου, τι θα μου πουν τα παιδιά μου, τι θα μου πουν οι νύφες μου. Τίποτα. Τίποτα. Και αυτή την πίστη, αδελφοί, προσέξτε τι θαυμαστό έκανε ο Θεός με τον Νόε. Αυτή την πίστη που πήρε ο Νόε, κατάφερε και τη μετέδωσε στους γιους του. Και οι γιοι του δεν σκεφτήκαν τίποτα. Οι γιοι του αποδέχτηκαν τη φωνή του Θεού από τον Νόε ακριβώς. Και τι κάνανε? Αρχίσαν και χτίζανε κυβωτό. Και πόσο δεν χτίζανε? 6 μήνες? 1 χρόνο? 2? 120 χρόνια. Μα δεν θα τελειώσουν ποτέ αυτά τα 120 χρόνια. Μα δεν έχουν τέλος. Και εμείς ακόμα καθόμαστε και φτιάχνουμε ένα βαπόρι στη μέση του πουθενά. Ο Νόε όμως ειδοποιηθεί θεόθελε ο Λόγος του Θεού. Προσέξτε, περί των μη βλεπωμένων. Εφοβήθη. Τι εφοβήθη? Φοβήθηκε την καταστροφή? Όχι, το Θεό φοβήθηκε. Και κατασκεύασε την κυβωτό προς σωτηρία του οίκου αυτού. Με την οποία κυβωτό κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνη. Και τώρα, αγαπητοί αδελφοί, έρχεται ο Λόγος του Θεού να ταιριάξει στις καρδιές μας το Λόγο του Ιησού Χριστού που είπε: ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία των Ουρανών, τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και εγώ ταύτα πάντα θα σας τα προσθέσω. Δηλαδή, πώς θα αποκτήσω τη δικαιοσύνη του Θεού? Διαπίστεως. Γιατί μπορεί σήμερα, αδελφέ μου και αδελφοί μου, να γίνεις και εσύ, να γίνω και εγώ κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Γιατί ο Θεός σήμερα, αδελφοί, μας ειδοποιεί όλους θεόθελε. Ο Κύριος μας μιλάει κατευθείαν από το θρόνο του Θεού και μας μιλάει για τα μέλλοντα. Ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει. Και έρχεται και μας λέει, παιδί μου, έλα και οικοδόμησε τη δική σου κυβωτό, διότι εγώ έρχομαι και θα έρθω για τον καθένα ξεχωριστά. Έλα λοιπόν τώρα και κυνήγησε, ψάξε να βρεις τη Βασιλεία μου και τη δικαιοσύνη μου. Πώς? Γινόμενος της διαπίστεως δικαιοσύνης κληρονόμος. Πώς? Διαπίστεως. Παρομοίως και ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν, θα λέγαμε ίσως, ένας από τους πιο βολεμένους ανθρώπους. Βολεμένος πλήρως. Δεν του έλειπε τίποτα. Είχε τη Σάρα του που την αγαπούσε πολύ. Πλούσιος. Όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ήτανε πολύ όμορφα εκεί στη χαρά. Απολάμβανε τα ζώα του. Δεν του έλειπε τίποτα. Όμως, εκεί που δεν του έλειπε τίποτα και όλα ήταν καλά, εκαλείτο από τον Θεό να εξέλθει εις τον τόπο τον οποίο έμενε
να λάβει η σκληρονομιά. Τον εκάλεσε ο Θεός. Έλα τώρα, Αβραάμ, έλα. Και εξήλθε, τι φοβερός λόγος, αδελφοί, μη εξέδρων που υπάγει. Εξήλθε. Τι βαρέθηκε να κατοικεί εκεί που ήταν, καθόλου μάλιστα. Με την οικογένειά του, ευλογημένος, χαρούμενος, τα πολλά μαλλιόλα. Εξήλθε μη εξέδρων που υπάγει και διαπίστεως παρόκησε εις τη γη της επαγγελίας ως ξένη. Κατοικήσας εν σκηνές. Δεν πήγε να οικοδομήσει μεγαλείο. Δεν πήγε ο Αβραάμ εκεί να κάνει πόλη, θα κάνω την πόλη Αβραάμ. Τι ωραία. Δεν είχε τέτοια σκέψη, αδελφοί. Δεν είχε τέτοιο νου ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ είχε καταλάβει ότι ο άνθρωπος είναι για να ζήσει για μία άλλη πόλη. Και έζησε, λέει, στις σκηνές, μετά και ο Ισαάκ και ο Ιακώ, συγκληρονόμοι της ίδιας επαγγελίας, διότι περιέμενε την πόλη την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Μα πού το είχε διαβάσει ο Αβραάμ αυτό? Πού το είχε διαβάσει αυτό ο Αβραάμ? Από ποιον κήρυκα το άκουσε? Ποιος πήγε και του κήρυξε, Αβραάμ, άκου να δεις, η ψυχή σου και ο άνθρωπος δεν είναι να ζήσει στη γη αυτή για λίγα χρόνια. Αλλά η ψυχή σου, Αβραάμ, είναι να ζήσει σε μια άλλη πόλη, η οποία είναι η μοναδική πόλη που έχει θεμέλια. Εδώ οι άνθρωποι αγωνίζονται να ρίξουν μπέτα, ψάχνουν να βρουν τρόπους εκεί να είναι οι οικοδομές, λέει, αντισεισμικές, να μην πέφτουν με τους σεισμούς, να κάνουν, λέει, και καλά, καλές βάσεις, ειδικά τα φτιάχνουν ψηλά κτίρια. Αλλά όμως, αδελφοί, ο Αβραάμ δεν έβλεπε σε αυτή τη γη. Και εδώ τώρα, αδελφοί, έρχεται ο Κύριος δια της πίστεως να μας αλλάξει και να μας κάνει κληρονόμους της δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, χωρίς την πίστη, αν δεν πιστεύω μέσα μου, αν δεν υπάρχει πίστης μέσα μου, ακούω το Λόγο του Θεού και ο Λόγος παραμένει άκαρπος. Ακούω το Λόγο του Θεού, αλλά μέσα μου δεν συγκινούμε. Και τι παραμένω? Παραμένω και τα μάτια μου είναι κλειστά. Δεν βλέπω. Το μόνο που σκέφτομαι είναι τι θα κάνω μόλις φύγω από τον οίκο του Κυρίου, τι πρέπει να κάνω, τι με περιμένει, τι πελάτες θα έχω όλη τη βδομάδα που έρχεται μπροστά μου, τι έχω να κάνω με τους πελάτες μου στη δουλειά και τι κούραση πρόκειται να περάσω. Και η δικαιοσύνη του Θεού πάει περίπατο. Φεύγει. Γιατί δυστυχώς, αδελφοί, οι μέριμνες του κόσμου έρχονται και συμπνίγουν την πίστη που ο Θεός θέλει να έχω μέσα μου. Όμως ο Αβραάμ δεν σκέφτονταν έτσι. Μήπως προσπαθούσε ο Αβραάμ να αυξήσει τα κοπάδια του? Μήπως προσπαθούσε ο Αβραάμ να επεκτείνει τις σκηνές του? Όχι. Αυτά ο Κύριος τα είχε προμηθεύσει και του τα χάριζε μέρα με την ημέρα. Και ο Θεός ευόμενε τους κόπους του Αβραάμ και ο Αβραάμ ζούσε από ευλογία σε ευλογία. Και ο Λόγος του Θεού μας λέγει, και τι να πω για τόσους άλλους ήρωες της πίστης. Το Γεδεών, το Σαμψόν, το Δαβίδ, το Σαμουήλ. Και πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο να διηγηθούμε τι κέρδισαν δια της πίστεως όλοι αυτοί οι ήρωες του Λόγου του Θεού, οι οποίοι δεν έγιναν ήρωες
όπως είναι οι ήρωες των παραμυθιών, γιατί είχαν υπερφυσικές δυνάμεις, γιατί μπορούσαν να κάνουν μαγικά. Αλλά έγιναν ήρωες της πίστης. Έγιναν ήρωες γιατί κατάφερε η πίστη που είχαν μέσα τους να ξεπεράσουν τη ζωή αυτή την ανθρώπινη. Γιατί το μόνο που περίμεναν, αδελφοί, αυτοί οι άνθρωποι ήταν να συναντήσουν τον Χριστό. Και αυτό είναι το νόημα, αδελφοί. Ο κόσμος, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν ήταν άξιος να τους κρατήσει. Ο κόσμος και η ζωή αυτή δεν ήταν άξιος για αυτούς τους ανθρώπους. Και η διαφορά έγινε γιατί η πίστης κατοικούσε μέσα τους. Και σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει η πίστης να κυβερνήσει τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Μη σε κυβερνάει, αδελφέ μου και αδελφή μου, ο φόβος. Μη σε κυβερνάει, αδελφέ μου και αδελφή μου, η μέρημνα του αιώνος τούτου. Μη σε κυβερνάει η αλαζονία του βίου. Μη σε κυβερνάει η μέρημνα ιδιωτική. Ένα πράγμα πρέπει να έρθει και να σε κυβερνήσει. Η πίστη στο Λόγο του Θεού. Τι σου έχει πει ο Κύριος μέχρι σήμερα? Αυτό να σε κυβερνήσει. Τι εντολή σου έχει δώσει ο Κύριος μέχρι σήμερα? Αυτό να σε κυβερνήσει. Τι οδηγία σου έχει δώσει ο Θεός να κάνεις και εσύ την έχεις αμελήσει? Επέστρεψε και κάντε την ακριβώς. Σου έχει μιλήσει ο Θεός? Αμήν. Αυτό να κάνεις. Σε έχει κατευθύνει ο Θεός? Αμήν. Και είμαι σίγουρος, αδελφοί, ότι σήμερα όλοι μας έχουμε πάρει οδηγίες από τον Θεό. Όλοι μας. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Όλους μας έχει δώσει οδηγίες ο Θεός. Και όχι μόνο μας έχει δώσει στο παρελθόν, αλλά μας δίνει διαρκώς, μας δίνει και τώρα. Τώρα σου δίνει οδηγία ο Θεός. Να πιστέψεις ακριβώς εις τη φωνή Του. Να πιστέψεις ακριβώς στο Λόγο Του. Να λησμονήσεις τα πίσω. Να τα ξεχάσεις, ξέχασέ τα. Ξέχασέ τα από πίσω. Και όταν ο Λόγος του Θεού μας λέει λησμόνησε τα από πίσω, δεν είναι να λησμονήσεις μόνο τα κακά, αλλά και τα καλά. Και τώρα να πάρεις νέα οδηγία, νέα κατεύθυνση, να πιστέψεις εις τη φωνή του Θεού για να γίνεις κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Και αν αυτό, εάν αυτό συμβεί στη ζωή μας, αδελφοί, τότε ο Κύριος θα τον ειδούμε να έρθει να προσθέτει. Να προσθέτει. Να προσθέτει. Και ξέρετε τι σημαίνει, τι συμβαίνει όταν ο Κύριος προσθέτει? Οικοδομεί. Μας οικοδομεί. Και μας οικοδομεί. Και μας αυξάνει. Και μας αυξάνει. Πώς μας αυξάνει? Εις το να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Είμαι έτοιμος, άρα, και σήμερα. Έχω ετοιμάσει την καρδιά μου σήμερα να προχωρήσω μπροστά κρατώντας τον Λόγο του Θεού, ό,τι και να συμβεί στη ζωή. Τις τρικυμίες μπορεί να ηρεμήσει κάθε σου θλίψη αυτός να ανακουφίσει. Αν πήρε τα βάρη της γης πάνω στους ώμους, ξέρω, αδελφέ μου, μπορεί να κρατήσει και σένα.